Μιλάμε για το πρώτο εκ των δύο ντέρμπι των Ιωνίων που γίνεται στη Ριζούπολη, στην έδρα του Ολυμπιακού. Με νοπές μάλιστα τις αναμνήσεις ενός τριάμβου του Ολυμπιακού, ενός τριάμβου όχι μόνο σε ένα παιχνίδι που σήμαινε για τον Ολυμπιακό την κατάκτηση ουσιαστικά του 7ου συνεχόμενου πρωταθλήματος με το 3-0 που είχε πετύχει. Εδώ λοιπόν το κλίμα θεωρείται ήρεμο. Ειδικά είχαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να δούμε και πλάνα από την αποστολή του Παναθηναϊκού, η οποία συνοδεύει αναγνωριστικά την είσοδό τους στο γήπεδο της Ριζούπολης. Πάτησαν, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική γλώσσα, των καζών. Το ίδιο έκαναν και μάλιστα συναντήθηκαν και με τους ομολογούς του γηπεδού. Μπαίνει στον πάγκο του Παναθηναϊκού τον Κώστα Σαμοθράκη, στον πάγκο των γηπεδούχων τον Λουκά Θεοφανό. Τον κύριο Εισαγγελέα με τον κύριο Ασπρογέρακα είναι πολύ ικανοποιημένος από και από τη συμπεριφορά των φιλάθλων. Τον Νικοπολίδη στη θέση του τερματοφύλακα, στο τρίο της άμυνα, στο πρώτο του παιχνίδι με τη φανέλα του Ολυμπιακού εναντίον του Παναθηναϊκού. Και τον πει στον Παναθηναϊκό σαν παίκτης 5 φορές με 3 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα απολογισμό και 2 σαν βοηθός προπονητή, μετράει μία ήττα αλλά και μία νίκη. Απ' την άλλη ο Ιτζάκ Σουμ είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Μικροκάμερες στις εστίες για να μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε όλοι μαζί και ελπίζουμε αποτελεσματικότητά του. Ο Γιωβάνης σε μεγάλη φόρμα, όσο και ο Καστίγιο μικρός, που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις και έχει καταφέρει να προσφέρει πάρα πολλά τόσο στους αγώνες εντός όσο και σε αυτούς εκτός των τυχών. Παράλληλη σέντρα που γίνεται για τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης παίζει πρώτη φορά με Μαυρογεννίδης, η μπάλα κόπηκε προσωρινά από τον Χένριξεν. Μπήκαν στη φάση παίξης του Ολυμπιακού και στον Τίτης για να πιάσει το σουτ Τζόρτζεβιτς. Αλεπάλλες προσποιήσεις στο σουτ. Η μπάλα δοκάρει, φοβερή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Στο 5ο λεπτό της συνάντησης ο Τζόρτζεβιτς έπιασε μετά από αλεπάλλες προσποιήσεις έναν πραγματικό κεραυνό. Η μπάλα έσκασε, κατέληξε στο αριστερό δοκάρι του. Αν μπορεί να αντιδράσει Νικοπολίδη, αν η μπάλα πήγαινε μέσα. Είχε εδώ ο Παναθηναϊκός την τύχη με το μέρος του. Βλέπετε πάλι το σουτ. Η μπάλα σκάει στο έδαφος, πηγαίνει στο δοκάρι. Και έτσι ο Παναθηναϊκός γλιτώνει τα πρώτα άχτη εξέδρας εκ μέρους των οπαδών του Ολυμπιακού. Ακούγονται και σιγά σιγά η ατμόσφαιρα αρχίζει να γίνεται. Μπασινάς ξανά από τα πλάγια για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Με πολύ φάτσο απευθείας, δύσκολα ο Κατεργιαννάκης και είναι κόρνερ. Ναι, ξανά φάση. Για δοκάρι. Δύσκολα. Βλέπετε πάλι πως ο Μόρις τύπησε από την... του αμοσυνού μεγάλου ντέρμπι. Ο Μπασινάς απευθείας, η μπάλα θα περάσει, αλλά με τον τρόπο που Μόρις απομακρύνει εκεί που είναι ο Άτζας. Ο Καρεμπέ πάνω στο Σενταρίδη, πολλά λάθη και κακό παιχνίδι μέχρι τώρα. Να ο Παναθηναϊκός μπροστά με τον Κωνσταντίνου που βγαίνει επικίνδυνα, μεγάλη ευκαιρία και ο Κατεργιαννάκης τον προλαβαίνει. Ο Παναθηναϊκός απαντά εδώ στις μεγάλες ευκαιρίες. Το 19 από την κίνηση του Κωνσταντίνου που έφυγε πολύ γρήγορα, αλλά ο Κατεργιαννάκης... Να κάνει υποδείξεις τόσο σε εκείνον όσο και προς τον μεταφραστή του Λούι του Κωνσταντίνου. Από εκεί πέρα τις περισσότερες οδηγίες προς τους παίκτες του Παναθηναϊκού τις έχει. Για να δούμε τώρα τη φάση. Με την κάθε την παλιά που βγαίνει, την παράλληλη σέντρα, η μπάλα όμως περνάει out. Συνέχισε ο Κώστα, κερδίσει από αυτή την πλευρά ο Ολυμπιακός, από δεξιά όπως επιτίθεται. Και εδώ λοιπόν είναι καθαρό το φάουλ, βλέπετε, δέρκου. Του Ολυμπιακού και πάλι με τον Ιεροκλή Στολτίδη να κάνει μια βαθιά παλιά που διεκδικείται από τον Γεωργιάδη και υπερδεύονται εκεί παίξει Παναθηναϊκούς. Γιωβάνη κάνει το πλασέ, η μπάλα λίγο out. Να λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία, ένα δώρο τώρα από το δεξί παραθυράκι της εστίας του Νικοπολίδη. Να λοιπόν ο Ολυμπιακός κάνει δύο τις ευκαιρίες του με τον Παναθηναϊκό να έχει μια πολύ καλή. Σε πολύ καλό σημείο, χαμηλά η μπάλα, κοντράρει και φεύγει έξω. Κόρνερ και και την πορεία που πήρε η μπάλα βρίσκοντας τον Καστίγιο, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο έξω όπως είδατε. Ξανά δεν είναι καλή εκτέλεση. Ο Μόρις επαναφέρει. Ο Παπαδόπουλος στον Κατεργιαννάκη, δεν ήταν offside ο Παπαδόπουλος. Όχι, όχι, δεν υπήρχε offside, έφυγαν όλοι οι αμυντικοί του Ολυμπιακού. Λικάτος Γιωβάνη, για να δούμε την προσπάθεια του Βραζιλιάνου.
Ο Βενετίδης ανοίγεται και ζητάει μπάλα. Ο Γιωβάνι μόνος του μπαίνει στην περιοχή. Ο Βασάρας δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Για να δούμε και αυτή τη φάση. Καμία περίπτωση του Ολυμπιακού και εδώ Γιωβάνι. Για να δούμε και αυτή τη φάση. Εδώ υπάρχει το χέρι το αριστερό του Σεϊταρίδη, ο οποίος στη συνέχεια υψώνει και τα δύο. Θα τα δείτε το αριστερό χέρι στον Γιωβάνι. Συγκεκριμένης φάσης, Ρενέ Χέντριξεν, πώς πέρασε ο Τζόρντεβιτς την μπάλα κάτω από τα πόδια του, δεν είχε άλλη επιλογή. Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού και αρχηγός των Πράσινων. Όλα αυτά 9 λεπτά πριν πάμε στο ημίχρονο. Ανατολάκης κεφαλιά λάθος, Κωνσταντίνου μόνος του, γκολ ο Παναθηναϊκός, 1-0, καθώς η μπάλα περνάει κάτω από το σώμα του Φάνη Κατεργιαννάκη και στο 36 από αυτό τον κακό υπολογισμό αρχικά από τους αμυντικούς του Ολυμπιακού, αλλά και την ωραία κεφαλιά πάσα του Παπαδόπουλου στον Κωνσταντίνου, το πλασέ θα μου επιτρέψετε να πω δεν ήταν το ιδανικό, αλλά η μπάλα πέρασε κάτω από το σώμα του Κατεργιαννάκη και πηγαίνει στα δίχτυα του Ολυμπιακού. Έτσι ο Παναθηναϊκός στο 36 με τον Μιχάλη Κωνσταντίνου, ξανά η φάση, η κεφαλιά πάσα του Παπαδόπουλου, ο Κωνσταντίνου το σουτ, η μπάλα περνάει κάτω από τον Κατεργιαννάκη και πηγαίνει στα δίχτυα του. 1-0 λοιπόν, εδώ ξανά και πάλι το γκολ του Παναθηναϊκού, με το οποίο οι πράσινοι ανοίγουν το σκορ εδώ στη Ριζούπολη. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0, το πλάγιο μπροστά από τον Καρεμπέ. Αυτό, Χρήστο και Νίκο και αγαπητοί τηλεθεατές, που είναι απορίας άξιο, είναι ότι για να δούμε όμως τη φάση. Ο Τζόρτζεβιτς στην περιοχή περνάει από δύο, γυρίζει ο Σεϊταρίδης, κόρνερ. Δοκάρι του Τζόρτζεβιτς και το σπρόξιμο του Ζιοβάνι ήταν φάσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν. Τις φάσεις που έγινε με τον Βασινά, ο κύριος Σούμου σήκωσε τον Σίλβιο Μάριτς για προθέρμανση. Ο Μάριτς λοιπόν θα είναι η αλλαγή του Παναθηναϊκού εφόσον ο Μπασινάς δεν μπορέσει να συνεχίσει. Αλλαγή κάνουν ο Καρεμπέ τώρα. Μαυρογεννίδης με τον Παπαδόπουλο που έχει γυρίσει. Ο Καρεμπέ κάνει ωραία κίνηση. Ξεχνεί το σούτο Γάλλος, η κόντρα στον Χέντριξεν και είναι κόρνο. Κάτι πρέπει να αλλάξει από τον Ολυμπιακό και να δούμε τι με τους 11 που άρχισαν το μάτι. Και η αντίστροφη μέτρηση 45 λεπτών, τον δεύτερο 45 λεπτών, ξεκινάει από τώρα. Πολλές διεκδικήσεις στον χώρο του κέντρου. Η παλιά που έγινε από τον Σεϊταρίδη είναι περισσότερο δυνατή από ό,τι θα έπρεπε και πρώτο κινδύνου που γυρίσει δύο σούτ. Θα δούμε τώρα τι θα κάνει. Κάνει τη σκαυτή παλιά ο Χέντριξεν με υπερένταση και ίσα ίσα με το Μητάκι προλαβαίνει να την βγάλει από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκού με τον Κωνσταντίνου προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση, αφήνει το πλεονέκτημα στο φάουλ που έγινε στον Κωνσταντίνου ο διαιτητής και τώρα η παλιά που γίνεται και πάλι για τον Κωνσταντίνου με τον Νάντζα να αντιμετωπίζει ένα τον άλλον. Πολύ επικίνδυνα θα μπει στην περιοχή ο Κωνσταντίνου, κάνει και το πλασέ απελπιστικά. Out now λοιπόν που ο Κωνσταντίνου για τρίτη φορά συνολικά στον αγώνα. Η τρίτη βλέπετε πάλι πώς ξεπέρασε τον Νάντζα βάζοντας έξυπνα την μπάλα και με κεφαλιά τη φέρνει μπροστά του. Κάνει το πλασέ, προσπάθησε να πιάσει μάλλον εξωτερικό φάουλ το λεπτό. Ο Γιωβάνι τελικά χωρίς κανένα πρόβλημα στην εστία μένει. Για να εκτελέσει πλασαριστά τώρα για τον Μιχάλσεν. Θα βγει η σέντρα μπροστά το Καστίγιο. Κεφαλιά, νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Εμείς με όλες αυτές τις κάμερες θέλουμε να σας δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να σας βάλουμε μέσα στο παιχνίδι, όπως σε αυτή τη δεδομένη στιγμή, όπου τελικά κερδίζονται οι κόντρες, όμως πολύ κακή. Και να είναι περισσότερο ουσιαστικός. Κατάφερε τα δύσκολα, όχι όμως την συνέχεια και τα εύκολα. Η νέα σέντρα που θα γίνει στη μεγάλη περιοχή και γκολ για τον Ολυμπιακό. Ο Στολτίδης είναι ο Στολτίδης, Ιεροκλής Στολτίδης. Από τη σέντρα βάζει το παιχνίδι. Στο παιχνίδι τον Ολυμπιακό, ο Γεωργιάδης απέφυγε από δεξιά. Έκανε τη σέντρα, στο κατάλληλο σημείο βρέθηκε ο Στολτίδης, ο οποίος φέρνει στα ίσα το μάτ στο 14:50, 15 λεπτό χρεώνεται τον γκολ. Να λοιπόν ο παίκτης που έχει δώσει αρκετές λύσεις μέχρι σήμερα στον Ολυμπιακό, χτυπάει για μία ακόμη φορά. Ιεροκλής Στολτίδης, Γεωργιάδης κάβει την μπάλα, γυρίζει το στόμα του Στολτίδης μπροστά από δύο παίκτες, τον Νικοπολίδη να παρακολουθεί απλά τη φάση, πετάγεται και με... Με πολλά είναι ότι η μπάλα τώρα θα ανεβοκατεβαίνει από περιοχή σε περιοχή και οι δύο ομάδες πλέον θέλουν το... θέλουν τη νίκη. Για να δούμε τι θα γίνει. Κώστα στο 65 βλέπετε για ποιο λόγο. Αυτή Νίκο και Χρήστο και αγαπητοί τηλεθεατές θα είναι ότι ο Παναθηναϊκός
Σίγουρα θα συνεχίσει να αμήνεται, αλλά σίγουρα θα επιδιώκει τις αντεπιθέσεις που ιδιαίτερα. Είναι πολύ έξω, χάνει την μπάλα ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Τζόρτζεβιτς πήγε η μπάλα, κατέληξε. Είναι η πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι από πλευράς Γιτζάκσουμα, από πλευράς Παναθηναϊκού. Ο Ανατολάκης γυρίζει, ο Κατεργιανάκης προλαβαίνει τον Παπαδόπουλο. Κρατάει και βγάζει πολύ ωραία για τον Τζόρτζεβιτς. Ανοίγεται ο Μαυρογεννίδης, ο Τζόρτζεβιτς που αποφεύγει τον Ζουτάουτας, θα κάνει μόνο αυτή την προσπάθεια. Ο Νικοπολίδης φάνει αρχικά, αλλά συνέχεια μαζεύει, πάει το Καστίγιο και πέφτει πάνω του. Δεν χρειάζονται τώρα αυτά. Δεν χρειάζονται τα νεύρα. Σε καμία φορά. Εδώ ξανά η φάση και το φάουλ του Καρεμπέ, για το οποίο ο Καφές με τον Μόρις που έχει πέσει πάνω του. Κλέβει ο Ζουτάουτας, ο Κωνσταντίνου βγαίνει για τον Παναθηναϊκό. Η πάσα του για τον Ζουτάουτα σε καλή θέση και ο Κατριανάκης διώχνει. Στο 70 και του Ολυμπιακού τώρα με τη σέντρα για τον Γιωβάνη που είναι στη μεγάλη περιοχή, προσπαθεί να πιάσει το σουτ ο Γιωβάνη. Λοιπόν, Νίκο, ένα λεπτό. 9.639 εισιτήρια. Ο Παναθηναϊκού, ο Παπαδόπουλος τώρα. Ο Ζουτάουτας ψάχνει τον Κωνσταντίνου, είναι καλή μπαλιά. Αν θα προλάβει ο Κωνσταντίνου να βγει στην πλάτη του Άτζα, δεν πρόλαβε γιατί διάβασε πολύ καλά τη φάση και ο Κατριανάκης και βρίσκει. Παλιά του με στόχο και πάλι τον Κωνσταντίνο, ο Άντας αυτή τη φορά θα βγει στην μπάλα, αλλά έχει δώσει φάουλ σε βάρος του Ολυμπιακού. Ο Βασάρας για σπρόξιμο του Άντας στον Κωνσταντίνο εδώ. Αυτά δεν χρειάζονται. Ο Άντας πήγε πάνω στον Κωνσταντίνο, δεν χρειάζονται αυτά τα νεύρα. Ο Άντας πήδηξε ψηλότερα, έπιασε καθαρά την κεφαλιά, δεν χρειάζονται αυτά. Ειρηνοποιεί ο Καρεμπέ αλλά και άλλες. Εδώ λοιπόν πηδάει, παίρνει την κεφαλιά. Μάλλον έχει υποπέσει, Νίκο, στο φάουλ. Με το αριστερό κακώς το χέρι διαμαρτύρεται ο Άντας. Εδώ και διώχνει τον Γιωβάνη που παίρνει την κεφαλιά από τον Χένριξεν. Από τον Μπασινά πίσω για τον Μόρις. Γλιστράει ο Μόρις, μεγάλο λάθος, ο Γιωβάνη μόνος του με τον Νικοπολίδη και η μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό από τον Βραζιλιάνο που δείχνει εδώ να μην το πιστεύει. Ο ίδιος πιάνει τα δίκτυα, η μπάλα δεν πήγε εκεί όμως από το βιαστικό σίγουρα πλασέ του. Δεν μπόρεσε εδώ ο Γιωβάνη να εκμεταλλευτεί αυτό το μεγάλο σφάλμα από τον Μόρις. Στην άλλη πλευρά ο Κατεργιανάκης μαζεύει την μπάλα. Βλέπουμε πάλι εδώ πως ίσως η απίστευτη σιγουριά του. Κρατάνε την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού και προσπαθούν με μεγάλες μπαλίες να βγουν στην αντεπίθεση. Σαν και αυτή εδώ που γίνεται για τον Κωνσταντίνου. Ο Κατεργιανάκης τελικά με δεύτερη προσπάθεια παίρνει. Δημιουργήθηκαν και από τους δύο. Για να δούμε όμως αυτή τη φάση με τον Τζόρτζεβιτς να εκτελεί στη μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά ήταν καλή από τους Σολτιδί μπαλά. Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Βασάρας ψαλιδίζοντας και λίγα δευτερόλεπτα, όχι όπως σε άλλες περιπτώσεις που κρατούσε περισσότερα όπως το παιχνίδι με την ΑΕΚ, σφυρίζει τη λήξη του αγώνα. Ο Ολυμπιακός με αντίπαλο τη Real Sociedad στην αναμέτρηση των δύο ομάδων για το Champions League στη Ριζούπολη προσπάθησε, κέρδισε την αναγνώριση και το χειροκρότημα των φιλάθλων του, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει και έτσι πλέον περιορίζεται ουσιαστικά στις ελπίδες που έχει για να συνεχίσει την ευρωπαϊκή παρουσία του στην εφετινή αγωνιστική περίοδο μέσα από ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων στο κύπελο UEFA. Πολύ σημαντικό ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού καταλαβαίνουν ότι θα μπορούν να κοιτάνε στα μάτια σε κάθε αντίπαλο, ό,τι όνομα και να έχει ομάδα, δηλαδή παίζεται. Είναι σημαντικό και αυτές οι εμπειρίες μπορείς να πάρεις μόνο στο γήπεδο. Εκεί υπάρχει πίκρα που παίξαμε αρκετά καλά φέτος και αξίζαμε κάτι παραπάνω, δεν πήραμε αυτούς τους βαθμούς που μπορούσαμε να πάρουμε. Μακάρι όλα αυτά τα παθήματα να είναι μαθήματα για το Ολυμπιακό.